Να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί είπαμε ότι αυτό είναι ένα διαφορετικό απόγευμα. Και είναι ένα διαφορετικό απόγευμα από τη συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα και όλα όσα ακολούθησαν από το πρωί. Πάμε λοιπόν απευθείας στην εικόνα. Και για να σας ξαναγήσουμε, αυτή είναι η εικόνα από την πλατεία Συντάγματος από ψηλά, από μακριά. Εδώ είναι ένα πιο κοντινό πλάνο που βλέπει έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Βλέπετε πλάνα από την είσοδο των τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος, ένα στιγμιότυπο πολύ ξεχωριστό που θα σταθούμε και θα το δείτε αναλυτικά. Και έχουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη αλλά και τον Λάμπρο Χαβέλα, οι οποίοι βρίσκονται κάτω στην πλατεία Συντάγματος για να μας δώσουν το τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί. Ας ξεκινήσουμε βλέποντας και ακούγοντας το πλάνο από την είσοδο των τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος. Έγινε πριν από περίπου 40 λεπτά. Θυμίζω ότι τα τρακτέρ αυτά έχουν ξεκινήσει από την Νίκαια, έβαλαν μπροστά στις 3 τα ξημερώματα και έφτασαν εδώ στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, περίπου στις 6 το απόγευμα. Ας δούμε όλη την εικόνα, αν μπορούμε να σας ακούσουμε και τον ήχο, εάν τον έχουμε, για την στιγμή που βλέπετε ότι τα τρακτέρ είναι περίπου 20 τρακτέρ από τον μπλόκο. Να ακούσουμε τον ήχο. Η εικόνα που βλέπετε λοιπόν είναι πριν από περίπου 45 λεπτά, περίπου στις 6 το απόγευμα, η στιγμή που τα τρακτέρ φτάνουν στην πλατεία Συντάγματος, τη στιγμή που οι αγρότες που έχουν ήδη συγκεντρωθεί εκεί περιμένουν και υποδέχονται αυτά τα 20 τρακτέρ που συμβολικά ξεκίνησαν από τη Θεσσαλία και μετά από ένα πολύ μακρύ ταξίδι έφτασαν ως εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Οφείλουμε να πούμε και πρέπει να το τονίσουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση αγροτών. Είναι απολύτως ειρηνική, με έναν πρωτοφανή παλμό, με βροχή αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος και τις σημαίες με το πρόσωπο του Μαρίνου Αντίπα, του μεγάλου αγωνιστή που ξεκίνησε από την Κεφαλονιά, γιατί εκεί γεννήθηκε, για να δολοφονηθεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1907, στον κάμπο από μεγαλοτσιφλικάδες. Βλέπετε λοιπόν την εικόνα, ας ακούσουμε λίγο ακόμα τον ήχο. Πάμε λοιπόν για λίγο τώρα στο Σύνταγμα να δούμε τον Λάμπρο Χαβέλα πρώτα απ' όλα. Έλα Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι, από την πλατεία Συντάγματος, όπου παρά τη βροχή που πέφτει αυτή την ώρα δεν πτωεί τους χιλιάδες αγρότες που ήρθαν από τα μπλόκα, όπου ήρθαν από κάθε μεριά αυτής της χώρας. Από την Μακεδονία μέχρι και την Κρήτη. Άφησαν τα σπίτια τους, άφησαν τις οικογένειές τους και ήρθαν εδώ έξω από τη Βουλή να διαδηλώσουν ειρηνικά για τα δικαιώματά τους. Αυτά τα οποία ζητούν από την κυβέρνηση. Πάμε για την ώρα να δούμε το χρονικό των αγροτικών κινητοποιήσεων από το πρωί. Χιλιάδες αγρότες από όλα τα σημεία της Ελλάδας έφτασαν στην Αθήνα χρησιμοποιώντας κάθε μέσο. Χρησιμοποιώντας λεωφορεία, τρακτέρ και φυσικά πλοία όσοι προέρχονταν από τα νησιά. Yeah.
και τον πρόσωπο των αγροτών. Πλατεία Καραϊσκάκη, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μια εικόνα που δεν είναι συνηθισμένη. Εξαγριωμένοι αγρότες από την Κρήτη, κάποιοι με μαγκούρες στα χέρια, παίρνουν στο κοινί για άνδρες των ΜΑΤ και περιπολικά. Οι αστυνομικοί απομακρύνονται τρέχοντας για να αποφύγουν το πλήθος που τους καταδιώκει. Κάποιοι αγρότες εκτοξεύουν μπουκάλια κατά των αστυνομικών. Αμέσως μετά οι αγρότες φτάνουν μπροστά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που φρουρείται από αστυνομικούς. Σε λίγα λεπτά η περιοχή στην πλατεία Βάθη μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Αγρότες με τις παραδοσιακές κριτικές μαγκούρες επιτίθενται κατά των αστυνομικών. Ντομάτες και πέτρες εκτοξεύονται κατά των αστυνομικών και του κτηρίου. Τζάμια θρηματίζονται. Οι αστυνομικοί απαντούν με περιορισμένη χρήση χημικών και δακρυγόνων. Το μεσημέρι, αγρότες από την Πελοπόννησο, οπλισμένοι με ξύλα και μαγκούρες, καταστρέφουν περιπολικό της αστυνομίας στο ύψος του Χαϊδαρίου. Είναι το δεύτερο μέτωπο άγριων συγκρούσεων μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι πέτρες πέφτουν βροχή. Οι αστυνομικοί απαντούν με χρήση χημικών και κροτίδες πρώτου λάμψης. Ενώ κάποιοι αστυνομικοί πετούν και αυτοί πέτρες στους αγρότες. Οι μάχες ξεκίνησαν όταν η αστυνομία έκανε μπλόκο σε τρακτέρ τα οποία ακολουθούσαν τα λεωφορεία με τους αγρότες. Τα επεισόδια κράτησαν για αρκετή ώρα, με την αστυνομία να κρατά για πολλή ώρα μπλοκαρισμένα τα λεωφορεία των αγροτών. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η σωρός του κυβερνήτη του Μοιραίου Αγκούστα Μπέλ 212 που κατέπεσε χθες τα ξημερώματα στην Κίναρο. Το ελικόπτερο μετήχε στην άσκηση Αστραπή 216. Αλίμονο στη χώρα που χρειάζεται με θανάτους να αποδείξει τον ηρωισμό της. Στο μοιραίο ελικόπτερο που κατέπεσε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες επέβαιναν ο κυβερνήτης υποπλοίαρχος του Λίτσης Αναστάσιος, 37 ετών, έμπειρος με πάνω από 1.300 ώρες πτήσης, έγγαμος. Ο συγκυβερνήτης υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πανανάς, 34 ετών, έγγαμος, πατέρας ενός παιδιού με εγκυμονούσα σύζυγο. Μάθαμε ότι περιμένει παιδί. Ναι, το δεύτερο. Η γυναίκα του σε τι κατάσταση είναι? Εντάξει, είναι σε μια κατάσταση ελεγχόμενη. Πόσο μηνών έγκυος είναι η σύζυγος? Είναι στις μέρες. Το παιδάκι το ένα που έχει είναι μεγάλο? 4 ετών, αγόρι. Το δεύτερο? Και το δεύτερο αγόρι. Και ο ναυτίλος ανθυπασπιστής Ελευθέριος Ευαγγέλου, χειριστής ραντάρ, ετών 36, έγγαμος με ένα παιδί. Στη γειτονιά του 34χρονου ανθυπασπιστή εδώ στο Ήλιον, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως χάθηκε ο χαμογελαστός Λευτέρης. Ενώ ψυχολόγοι του πολεμικού ναυτικού έχουν αναλάβει να ενημερώσουν το 8χρονο παιδί του για το τελευταίο ταξίδι του πατέρα του. Ένα εξαιρετικό παιδί ήταν. Ήπιος, ευγενής, καλός οικογενειάρχης. Τραγική ηρωνία, ο ανθυπασπιστής 10 μέρες πριν είχε ανεβάσει τον προσωπικό λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία από το ηρώο των πεσόντων της ναυτικής αεροπορίας. Χθες στις 2:25 μετά τα μεσάνυχτα το ελικόπτερο απονιώνεται από τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Πετάει χαμηλά πάνω από τη θάλασσα σε ύψος 130 μέτρων. Ώρα 2:45 χάνεται το στίγμα του ελικοπτέρου και η επικοινωνία του με τη φρεγάτα. Αμέσως απονιώνονται και άλλα ελικόπτερα από τρεις φρεγάτες και ένα σούπερ πούμα που μαζί με πλωτά ερευνούν την περιοχή. Ώρα 4:40 θερμική κάμερα εντοπίζει ίχνος του ελικοπτέρου στην νησίδα Κίναρος. Με το πρώτο φως της ημέρας, δύο σούπερ πούμα εντοπίζουν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου βορείως της νήσου σε απόκριμνη περιοχή. Ενώ στις 10:40 εντοπίζεται η πρώτη σωρός.
Αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το σύμπαν η μεγάλη ανακάλυψη ομάδας χιλίων αστροφυσικών από 83 πανεπιστήμια σε 15 χώρες που αφουγκράστηκαν για πρώτη φορά βαρυτικά κύματα. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. We can hear gravitational waves. We can hear the universe. Αυτή είναι η μουσική του σύμπαντος και οι ψηλές νότες είναι τα βαρυτικά κύματα που προκλήθηκαν όταν συγκρούστηκαν δύο μαύρες τρύπες και συγχωνεύτηκαν σε μία. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστημονική ομάδα έχει η καθηγήτρια αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Σικάγο, Βίκη Καλογερά. The big discovery we're experiencing now has to do partly with this direct observation for the first time of gravitational waves emitted directly from a black hole and being detected directly by instruments on the Earth. Σε αυτό το πρωτότυπο που παρουσιάστηκε στο Ισραήλ, ο Αϊνστάιν είχε προβλέψει τις στρεβλώσεις του χωροχρόνου που αποκάλεσε βαρυτικά κύματα. Χρειάστηκαν όμως 100 χρόνια μέχρι να δικαιωθεί πλήρως η θεωρία του.